Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ήδη από σήμερα έγινε αισθητή λίγη δροσιά, μια μικρή πτώση θερμοκρασίας που είχαμε σε όλες τις περιοχές. Είναι ο ιονός για την αυριανή κακοκαιρία Express, η οποία θα επηρεάσει σχεδόν όλες τις περιοχές. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έχουμε να περιμένουμε πρώτα από τα δυτικά, ξεκινώντας πάντα από την Κεφαλονιά, τη Ζάκυνθο και την Ηλία. Περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας μέχρι 27 στα νησιά του Ιωνίου, μέχρι 30 στο νομό Ηλίας. Περιμένουμε μετά το μεσημέρι λίγες τοπικές βροχές, στα ορεινά της Ηλίας ίσως κάποια καταιγίδα πολύ πρόσκαιρη όμως. Οι άνεμοι θα πέσουν από τα εξάρια τα οποία επικρατούν γενικότερα σήμερα, θα φτάσουν 4 και πρόσκαιρα 5 μποφόρ. Νεφώσει σε όλες τις περιοχές, κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Βάρης ο καιρός φθινοπορεινός, είναι κάτι που χρειαζόμαστε. Πάμε λοιπόν τώρα νοτιότερα, να δούμε πώς θα έχουμε τα πράγματα στη Μεσσηνία, τη Λαγωνία και τα Κύθυρα. Στα κεντρικά και ανατολικά τμήματα, κυρίως στη Λακωνία, θα έχουμε βροχές, τοπικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι έντονες κυρίως το απόγευμα. Θερμοκρασίες μέχρι 29-30 βαθμούς το πολύ, κυρίως τις προμεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι τώρα θα είναι βορειοδυτικοί, τόσο στο νότιο Ιόνιο αλλά και στο Μεσσηνιακό, μέχρι 5-6 μποφόρ το πολύ στα ανοιχτά. Δυτικοί στον Λακωνικό αλλά και στο νότιο Μυρτό με την ίδια ένταση. Και φαίνεται ότι ο καιρός γενικότερα θα βελτιωθεί από αργά το βράδυ με μια μικρή περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας. Ανεβαίνοντας τώρα στην Αρκαδία αλλά και στην Αργολίδα. Περιμένουμε πιο έντονα φαινόμενα. Ελάχιστες θερμοκρασίες εδώ γύρω στους 13 με 14 βαθμούς στην Αρκαδία, 15 με 16 στην Αργολίδα. Βροχές περιμένουμε από το μεσημέρι και μετά σχεδόν σε όλες τις περιοχές τόσο της Αρκαδίας όσο και της Αργολίδας. Στην Αργολίδα φαίνεται ότι θα είναι μέρος του επίκεντρου της κακοκαιρίας. Περιμένουμε στον κάμπο του Άργους και ανατολικότερα κάποιες καταιγίδες, μεγάλα ύψη βροχής και μεγάλη ηλεκτρική δραστηριότητα, κεραυνούς. Οι άνεμοι τώρα, ενώ στην αρχή θα έχουμε μεταβλητούς ανέμους, 2-3 μποφόρ από βόρειες διευθύνσεις, κάποια στιγμή θα γίνουν ανατολικοί, νότιο-ανατολικοί, θα ενισχυθούν λίγο φτάνοντας στα 3 και 4 μποφόρ. Ανεβαίνοντας τώρα στην Κορινθία αλλά και στα παράλια της Νότιας Θερέας, οι άνεμοι γενικότερα εδώ θα είναι από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις, 3-4 μποφόρ το πολύ, πρόσκαιρα όμως, θα πέσουν πάλι όμως. Η θερμοκρασία, οι μέγιστες δεν θα ξεπεράσουν τους 27 με 28 βαθμούς. Φαίνεται όμως ότι από το πρωί θα έχουμε στην Στερεά Ελλάδα βροχές και καταιγίδες, οι οποίες αργότερα μετά το μεσημέρι θα επεκταθούν νοτιότερα, δηλαδή στην Κορινθία, όπου θα σημειωθούν και καταιγίδες που θα είναι αρκετά ισχυρές πρόσκαιρα όμως. Φαίνεται ότι το κομμάτι αυτό θα είναι και το επίκεντρο γενικότερα της κακοκαιρίας που θα μας επηρεάσει. Θα το δούμε λίγο και αργότερα. Πάμε λοιπόν τώρα λίγο δυτικότερα να δούμε και την Αχαΐα και την νότια Αιτωλοκαρνανία. Εδώ φαίνεται περισσότερο ο καιρός είναι χωρισμένο στα δύο. Φαίνεται ότι το κομμάτι το ανατολικό, δηλαδή από τη μεριά του Ψαθοπύργου και ανατολικότερα τα ορεινά, καθώς και από τη μεριά της Ναυπάκτου και βορειότερα τα ορεινά, θα έχουμε τοπικές βροχές, ίσως και κάποιες καταιγίδες πρόσκαιρες νωρίς που θα εκδηλωθούν τα φαινόμενα, δηλαδή τις προαμογευματινές ώρες. Δυτικότερα θα έχουμε ψηλόβροχο, κάποια τοπικά φαινόμενα αλλά και διαστήματα ανοίγματος με ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι τώρα θα είναι δυτική, βόρειο-δυτική, 2-3 μποφόρ και πρόσκαιρα το μεσημέρι και μετά θα ενισχυθούν λίγο φτάνοντας και τα 4. Πάμε λοιπόν να συνοψίσουμε για την εξπρές κακοκαιρία. Έχουμε μία μικρή περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας, 2 με 4 βαθμούς ακόμα. Η αυριανή μέρα καθώς και η μεθαυριανή θα είναι οι πιο δροσερές μέρες του επόμενου 15 μέρου. Άνεμοι βορειοδυτικών διευθύνσεων 5 με 6 μποφόρ, στα νότια όμως πελάγι. Βροχές και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά, δηλαδή κεντρική Πελοπόννησο, ανατολική και βόρειο-ανατολική, όπου φαίνεται να είναι και το επίκεντρο. Τοπικές χαλαζοπτώσεις θα έχουμε με την έλευση του ψυχρού μετόπου όμως, το οποίο θα έχει και ηλεκτρική δραστηριότητα. Εννοείται απουσία σκόνης με τη βροχή και με τους αέριδες, δεν πρόκειται να έχει κάποια σκόνη. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα πώς θα εξελιχθεί το κομμάτι των βροχοπτώσεων και των καταιγίδων. Ό,τι είναι σημειωμένο με κόκκινο, οι περιοχές που είναι μέσα σε ένα κόκκινο κύκλο έχουν πάνω από 10 χιλιοστά βροχής. Ίσως και 20 και 25 θα φτάσουμε τοπικά με τις καταιγίδες. Στον κίτρινο κύκλο είναι πάνω από 5 χιλιοστά βροχής και στον μπλε κύκλο είναι κάτω από 5-6 χιλιοστά βροχής. Φαίνεται λοιπόν ότι το επίκεντρο είναι πολύ μεγάλο κομμάτι της Κορινθίας, της Αργολίας, της Δυτικής Αττικής και ίσως κάποιο βορειοανατολικό κομμάτι της Αρκαδίας. Τι γίνεται τώρα με τις καταιγίδες και τους κεραυνούς. Πάμε να δούμε λοιπόν τον επόμενο χάρτη, να πούμε ότι οι καταιγίδες γενικότερα υπάρχει ένα μεγάλο κεφάλαιο, πώς μπορούμε να προστατευτούμε και να έχουμε τα μάτια μας 14. Σήμερα όμως θα δούμε τι γίνεται όταν είμαστε μέσα σε ένα αυτοκίνητο.
που είναι το συνηθέστερο, δηλαδή μας βρίσκει στον δρόμο μια καταιγίδα. Καταρχάς το ακινητοποιούμε, πάμε στην άκρη, να είναι καθαρός ο δρόμος, αριστερά-δεξιά να μην έχει δέντρα, γιατί συνήθως όταν έχει καταιγίδα έχει και ένταση, έχει ρηπές ανέμου μεγάλες, οι οποίες ρηπές είναι χειρότερα από τη συνεχόμενη ένταση, μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα σπάζοντας κλαδιά εννοείται. Ανάβουμε τα αλάρμ, τα φώτα, τέλος πάντων, για να βλεπόμαστε, γιατί υπάρχει έντονη βροχόπτωση και χαλαζόπτωση, η οποία περιορίζει τρομερά την ορατότητα. Κλείνουμε τα τζάμια, πολύ βασικό αυτό, και δεν ακουμπάμε μεταλλικά αντικείμενα. Αυτό είναι το πιο βασικότερο από όλα. Εννοείται να αποφύγουμε πλημμυρισμένους δρόμους, είναι αυτονόητο. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν βροχή, να έχουμε το νου μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.